συναντήθηκα σήμερα με το νέο, οριστέν από εμένα, Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η ατζέντα 2030 για τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας προβλέπει αναβαθμισμένο ρόλο για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και η ελληνική αεροπορική βιομηχανία παίζει ένα κομβικό ρόλο σε αυτό η υπάρχουσα κατάσταση στην ΕΑΒ δεν είναι παραδεκτή. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται λοιπόν να διαπιστώσει πού ακριβώς βρίσκεται η ΕΑΒ. Να εξηγιάνει τα οικονομικά της, να ανατάξει την επιχείρηση, να εφαρμόσει ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας με σεβασμό πάντοτε στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Και όλα αυτά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Ιδίω απέναντι στην πολεμική αεροπορία, αλλά και στο ναυτικό και στην αεροπορία του στρατού μας. Απόφαση της κυβέρνησης. Νομίζω με τη στήριξη όλου του πολιτικού κόσμου, αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία.